παντρευόντας, γιατί ενδεχομένως κάποιοι, αν έλεγα όλα αυτά που σκεφτόμουν, κάποιοι που είχαν αποφασίσει και ενδοχοθήθηκαν να τα ψηφίσουν, να μην ψήφισαν. Απλώς θα πω μερικούς παραμέτρους. Όλες αυτές οι καταστάσεις ψήφισης στα Δημοτικά Συμβούλια των τεχνικών προγραμμάτων και των τοποποιήσεων των προϋπολογισμών δίνουν την ευκαιρία πολλές φορές να κάνουμε ασκήσεις λογικής. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε το δεδομένο και να αρχίσουμε να λέμε τι δεν έχουμε. Ξέρετε πώς μπορούμε να φτάσουμε. Αν σας υπαριθμίσω εγώ πόσα έργα πρέπει από εδώ να γίνουν, ενδεχομένως και αυτά που ο κ. Ζωγουράκης και αυτά που ο κ. Κονόπλος και όλα αυτά που σκεφτόμαστε όλοι μαζί να φτάσουμε κάποια, να μην πω εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε όμως κάποια δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα μας, ποια είναι τα οικονομικά. Τι είχαμε να διαθέσουμε, είχαμε να διαθέσουμε, αν κατάλαβα καλά, από τις διαπαραταξιακές που κάναμε κάποιο πλεόνασμα σε ιδίους χώρους που στάθηκε μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή στο κλείσιμο του χρόνου, ή κάποιο πλεόνασμα που στάθηκε από το ΣΚΑΠ και κάτι που προέκυψε από τις άλλες, 250.000 ευρώ. Και κύριε Τζαμπουράνη, εγώ χαίρομαι για την τελική σας τοποθέτηση, γιατί σας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι σήμερα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έρχεται να πεντάξει. Γιατί αν έπρεπε να πούμε όλα αυτά που εσείς επαρτιμήσατε, έπρεπε να πενταχτούν κάποια προηγούμενα. Άρα λοιπόν, έτσι είναι. Μαθηματικά. Ο κύριος Κυλάς εκεί που είναι διδάκτο του πραγματικού. Τοποθετηθείτε, μην καταστηθεί λόγω σε προσωπικού. Όχι, τοποθετηθείτε. Εγώ λέω καταγράφω πραγματικότητες. Αν είναι να βάλουμε όλα αυτά που σκεφτόμαστε, θα πρέπει να πετάξουμε κάτι προηγούμενα. Άρα λοιπόν, νομίζω να επανέλθουμε στο ρεαλισμό. Ο ρεαλισμός λέει ότι αυτά είχαμε να διαθέσουμε. Υπάρχει το πολύ σημαντικό γεγονός που έρχεται, που έχουμε να διαθέσουμε πολύ περισσότερα χρήματα, άκουσα κάπου 1.100.000 ευρώ, να τα δούμε με πολύ αξιολογώντας και ιεραρχώντας όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, να ιεραρχήσουμε όλοι μαζί το ποια έργα θα πούμε, γιατί και αυτά δεν είναι χρήματα που φτάνουν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν του Δήμου Καλαμάτας. Θεωρώ πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι εντάχθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας για την υπονοτομική μελέτη στην Ανατολική Παραλία. Και νομίζω, αν είναι εδώ η κυρία Κουράκη, δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει με το ποσό της εγγραφής. Έχει αρθεί ο περιορισμός να έχουμε όλα τα χρήματα, να έχουμε όλα τα χρήματα στον προϋπολογισμό του συνόλου της μελέτης για να εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Άρα λοιπόν αυτό το στίγμα το λέω για όλους μας της Δημοτικής Αρχής και γενικότερα δίνεται αυτή τη στιγμή. Ας προχωρήσουμε, αλλά κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης των παρατάξεων, προκειμένου γιατί δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα. Και εδώ ένα εκατομμύριο μετά πάλι δεν θα φτάνει.